Θα προσπαθούσα να πάρω και κάποιο άλλο pick, λίγο χειρότερο από αυτό που δίνω, αλλά δεν πειράζει. Ας πάρουμε αυτό εδώ, για να δούμε αν μπορεί να γίνει. Όχι, γιατί ζητάω το pick. Αν πάρω το τελευταίο. Όχι. Δεν θέλουνε καθόλου. Λοιπόν, ίσως κάνουμε κάτι άλλο εδώ πέρα. Βγάλω αυτό το pick, βγάλω και αυτό το pick. Βγάλω τον Terry. Γιατί δεν γίνεται σκέτο. Α, ναι, λόγω salary δεν μπορώ. Πρέπει να βάλουμε 566 ακόμα. Θα ξαναβάλω τον Gutierrez και τον Terry. Και θα βάλουμε... Αυτό τώρα έτσι και το αποκλείεται να γίνεται σίγουρα έτσι. Ωου, και έπεσε, όπως βλέπετε πάνω, αυτό είναι το πόσο με εμπιστεύεται ο GM. Αν πω άλλη μια βλακεία, θα με στείλει σπίτι μου, δεν θα μου το σηκώνει μετά για να μπορούμε να κάνουμε trade. Όπως βλέπετε πάνω είναι στο 30, άμα πάει κάτω από το 25 δεν θα μου το σηκώνει, αν του κάνω άλλη μια πρόταση κακή. Αν του βάλω όμως το δικό μου για τον Patrick Beverly, θα έχουμε πολλούς παίκτες, πρέπει να βάλω κι άλλο έναν παίκτη. Μπορώ να βάλω τον Johnny O'Brien. Νομίζω δεν θα είναι καλό, κακό αυτό το trade να βάλω τον Johnny O'Brien. Damian English έχει καλό trade value, 2 αστεράκια ο Damian English. Πέρα Jason Terry, Patrick Beverly, Terrence Jones, θα έχουμε πολύ βάθος πάγκο νομίζω μετά από αυτό. Και μ' αρέσει αυτό, πάω να το προτείνω για να δούμε. Όχι, πήγε στο 27 επικίνδυνο, αλλά είναι πολύ κοντά να πάρει αυτό το trade. Είναι πολύ κοντά ώστε να δεχθεί. Αν του δώσω και τον Johnny O'Brien και μου δώσει έναν άχρηστο. Ποιον όμως, Nick Johnson. Έχει διαστέρια Nick Johnson. Ωραία. Τον Joey Dorsey. Joey Dorsey που έχει παίξει και στον Ολυμπιακό. Για να δούμε αν θα δεχτούν αυτό το trade. Νομίζω ότι δεν είναι άσχημο. Απλά δίνω αρκετούς. Ο Joey Dorsey εντάξει έχει και 2 χρόνια συμβόλαιο. Μπορεί να το ξεφορτωθούμε εντάξει. Δίνω αρκετούς μικρούς, αλλά παίκτες που δεν έχουν θέση στο rotation. Έξω από τον Ιλιασόβα. Για να δούμε. Oh. Χάσαμε λοιπόν την επικοινωνία με τον GM των Rockets. Δεν του άρεσε καθόλου αυτό το trade μάλλον. Ναι. Λοιπόν, θα προχωρήσω λίγο την ημερομηνία και θα κάνουμε sim αυτά τα 3 παιχνίδια που βλέπετε εδώ πέρα για αρχή, ώστε να τελειώσει και το δεύτερο επεισόδιο. Το παιχνίδι με τον Wizards θα το κάνουμε Simulate with Simcast για να δείτε, γιατί πρώτη φορά αυτό που, αυτή η επιλογή που έχει βάλει το 2K φέτος είναι πάρα πολύ καλή. Το Simcast βλέπεις το score, νιώθεις τον αγώνα ακόμα και αν είναι Sim. Έχουμε τηλεφώνημα πριν το παιχνίδι με τους Hornets όμως, και είναι από Atlanta Hawks. Φυσικά θα το σηκώσω να δω τι έχουν να μου πούνε. Μου ζητάνε Carter Williams για Dennis Schroeder και να τους δώσω και pick που είναι καλύτερο από το pick που μου δίνουν. Αυτά είναι τα ωραία. Θα τα δούμε πολλές φορές αυτά. Χωρίς νόημα. Βλέπετε, με βλέπετε εκεί δεξιά, δεν είμαι αριστερά. Βέβαια, δεν ξέρω καν να την βλέπετε εδώ. Παπηγιόν κίτρινο με πράσινο πουκάμισο. Έχω. Ποιο. Δεν υπάρχει. Ποιο Μάρκελος Νίκτας και ποιοι στυλίστες τώρα. Κοιτάξτε εδώ. Εντάξει. Στο NBA είμαστε. Έχω ένα από τα καλύτερα στυλ όπως βλέπετε. Λοιπόν, εδώ με ρωτάνε τώρα. Αυτά θα υπάρχουν τα press conference. Θα με ρωτάνε οι reporter ερωτήσεις διάφορες, τα οποία θα επηρεάζουν και μέσα στο παιχνίδι απαντήσεις μου, θα τα δείτε σιγά σιγά αυτά. Ανάλογα και πόση εμπιστοσύνη βλέπετε, πάλι πάνω δεξιά είναι 50 η εμπιστοσύνη του τύπου.
όσο καλύτερη είναι η εμπιστοσύνη του τύπου, τόσο καλύτερες ερωτήσεις θα παίρνεις ώστε να μην επηρεάζει η ομάδα σου. Αν δεν έχεις εμπιστοσύνη ο τύπος, θα σου κάνει ερωτήσεις που θα σε φέρουν σε δύσκολη θέση και κάποιες απαντήσεις μπορεί να δυσαρεστήσουν κάποιους προπονητές, τον ιδιοκτήτη, τους παίκτες, τέτοια πράγματα. Εδώ τώρα με ρωτάει ποιοι είναι οι στόχοι μου μετά αφού τελείωσε ο πρώτος μου αγώνας ως γενικός διευθυντής των Bucks. Χάσαμε και το βλέπετε κάτω δεξιά, win-loss, 0-1 έχουμε το ρεκόρ. Χάσαμε από τους Hornets εκτός έδρας. Θα πω consistently improved, δηλαδή να βελτιωνόμαστε σιγά σιγά σαν ομάδα. Δεν άρεσε στον τύπο όπως βλέπετε, μείον 3 πήγε το trust, γιατί δεν απάντησε έτσι εντυπωσιακά, τους είπα κάτι πολύ κοινικό. Αλλά άρεσε στον ιδιοκτήτη που με νοιάζει πολύ περισσότερο αυτό. Πήγε συν 5 η εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπό μου. Κερδίσαμε τους 76ers, αν δεν τους είχαμε κερδίσει θα υπήρχε πρόβλημα από πολύ νωρίς. Και εδώ είμαστε στο Simcast όπως σας είπα. Πατάμε Simulate Game και βλέπουμε το παιχνίδι σιγά σιγά να εκτυλίσσεται. Επίσης μπορώ να το σταματήσω και να μπω μες στο παιχνίδι. Αν κάποια παιχνίδια κάποιες φορές είναι κοντά όπως αυτό που δεν είναι καθόλου, θα μπαίνω μέσα. Ας πούμε τώρα τι να μπω να κάνω. Χάνουμε 20 πόντους, είναι σίγουρη ήττα από τους Wizards. Θα πάει 1-2 το ρεκόρ μας. Πολύ εύκολα χάσαμε. 24 πόντους διαφορά. Ο Michael Carter Williams έκανε ένα καλό παιχνίδι, θέλει να μου μιλήσει. Πρώτα θα πάω όμως να δω τα χαρακτηριστικά του, γιατί παίζει ρόλο. Ορίστε, βλέπετε εκεί που λέει το Keep It Real. Αν ένα παίκτη έχει τέτοια καρτέλα, Keep It Real, θα πάω να δείτε τώρα αμέσως. Πρέπει να του λέει συγκεκριμένα πράγματα, αλλιώς πέφτει το ηθικό του, ας πούμε, έτσι όπως είναι 76 με τώρα όπως βλέπετε. Μιλάω στον παίκτη φυσικά, μου λέει ότι έπαιξε καλά. Αν κάνω coddle the player, θα πέσει το morale του. Αν του κάνω tough love, επειδή έχει το keep it real, θέλει tough love, δηλαδή να του πω ότι πρέπει να παίξει ακόμα καλύτερα, δηλαδή να μην τον ενθαρρύνω, να του πω ότι πρέπει να συνεχίσει έτσι ουσιαστικά. Είναι κάποιοι παίκτες που θέλουν tough love, είναι κάποιοι παίκτες που θέλουν coddle. Αυτό θα το κοιτάμε κάθε φορά ώστε να μην πέφτουν το morale του player. Tough love, θα δείτε τώρα ότι θα ανέβει συν 20-96 ο Carter Williams. Σιγά σιγά οι παίκτες θα ανεβαίνουν, αν τους λέω και αυτά που θέλουν να ακούσουν. Ο Μέγιο ήδη διαμαρτύρεται για τα λεπτά του. Δεν γίνεται να κάνω κάτι, δεν του αλλάζω τα λεπτά, θα κάνω deny and coddle. Θα πέσει λίγο, όμως βλέπετε ανέβηκαν συν 3 των υπόλοιπων παικτών που είναι καλό αυτό. Τώρα θα με ρωτήσει ο τύπος, θα ξέρω απ' έξω, θα με ρωτήσει πόσο εύκολο είναι να διαχειρίζομαι τους παίκτες. Θα πω ότι δεν είναι, πόσο δύσκολο είναι να διαχειρίζομαι τους παίκτες. Θα πω ότι δεν είναι δύσκολο ώστε να ανέβει το moral όλων των παικτών. Βλέπετε όμως έχει πέσει ήδη, έχει πέσει 45 το 50 το trust των reporter και του τύπου. Αυτό είναι κακό γιατί θα μου κάνουν χειρότερες ερωτήσεις αν συνεχίσει να πέφτει η εμπιστοσύνη τους. Οι παίκτες όμως όπως βλέπετε έχουν ανεβεί όλοι, πήγαν γύρω στο 81-80, 100 ο Carter Williams. Βλέπετε ακόμα και ο OJ Mayo που έπεσε πριν είναι στο 78, είναι σε καλά επίπεδα. Λεπτομέρειες αυτό θα το δούμε και στη συνέχεια. Θα φτάσουμε και μέχρι εδώ την προπόνηση. Βλέπετε 64% έχει πάει το Team Chemistry μετά τις προπονήσεις και όλα αυτά. Δεν έχουμε κάνει trade ακόμα. Ίσως γίνει στο επόμενο επεισόδιο που θέλω να βρω το κατάλληλο trade ώστε να κουμπώσει καλά στην ομάδα ο καινούριος ή οι καινούργιοι παίκτες που ίσως πάρουμε. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο ή MyGM ή σε κάποιο άλλο. Μέχρι τότε σας χαιρετώ. Γεια σας.